καταρχάς για την συντηρητικοποίηση για την οποία μιλάμε, έδωσε όθηση και δίνει όθηση η προγραμματική σύγκληση των τριών κομμάτων σε όλα τα μεγάλα που αφήσαν εκτός συζήτησης. Ευρωπαϊκή Ένωση, πόλεμος, πράσινη ανάπτυξη, ταμείο ανάκαμψης. Σε όλα αυτά πάνε πακέτο, γι' αυτό και ψήφισαν την πλειοψηφία των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη αυτή την τετραετία. Δεύτερο, εμείς βάλαμε ένα καθαρό δίλημα στον ελληνικό λαό. Ψηφίστε μας, γιατί εμείς δεν θα δώσουμε καμιά ανοχή ούτε στην κυβέρνηση του ενός, ούτε στην κυβέρνηση του άλλου. Τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Σπρίτζης είναι, να το πω έτσι. Σπρίτζης, συγγνώμη. Δεν πειράζει, απλά το λέω γιατί. Κύριε Σπρίτζη, είναι γνωστό αργά το επώνυμό σα. Έχει υποφέρει το επώνυμό σα. Συνήθω, κύριε Σπρίτζη, με λένε Σπρίτζη, αλλά θα έχουμε κουρασμένο. Να ακούσουμε τον κύριο Σοφιανό, παρακαλώ. Τα εκτίμησε και μα έδωσε μία ανωδό δύο μονάδων, η οποία είναι και σημαντική γιατί έγινε σε αυτέ τι συνθήκε συντηρητικοποίηση. Και είναι και ποιοτικό στοιχείο το ότι στην Αττική στο σύνολο είμαστε τρίτη πολιτική δύναμη και με διαφορά. Από εκεί και πέρα, επειδή ο Πρωθυπουργός έβαλε το στόχο νέες εκλογές για να εκβιάσω τους υπόλοιπους, για να πάρω τους 6, 7, 10, 20 έδρες πόσοι θα πάρει που του ανήκουν. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το ίδιο σύνθημα είναι μπροστά μας. Το βήμα έγινε, αυτό το βήμα μπορεί να μεγαλώσει. Πάντως τώρα συνοστίζεστε στο εμείς θα κάνουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Εμείς γιατί και το Πασόκ και αυτό μας λέει τώρα εδώ και... Ακούστε, εμείς τα λέγαμε και πριν, κυρία Τζίμα, τα λέγαμε και πριν, πολύ καθαρά τα λέγαμε. Κανένας από τους δυο, καμιά ανοχή, η κυβέρνηση επόμενη θα είναι αντιλαϊκή. Αυτό το έργο θα δούμε στις 2 Ιουλίου το βράδυ, γι' αυτό και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Δόθηκε ένα βήμα σημαντικής ανόδου, μπορεί να μεγαλώσει αυτό γιατί θα σημάνει χειραφέτηση από τους μονοδρόμους που μας έχουν φέρει.